αγορά στην Πιερία. Το πρόβλημα. Καταρχάς, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βλέπετε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση από τους συμβασιούχους, όλους τους συμβασιούχους του νομού Πιερίας. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων ήταν, είναι και θα είναι δίπλα τους, γιατί αυτά τα δικαιώματα που έχουμε κερδίσει όλα τα χρόνια, οπωσδήποτε βλέπουμε μάλλον ότι ορισμένες φορές πάνε να μας τα καταστρατηγήσουν. Με μια απόφαση του ΔΣ ομόφωνη προκηρύξαμε στάση εργασίας σήμερα, Δευτέρα, από τις 8 έως στις 11. Μαζευτήκαμε εδώ στην κεντρική πλατεία. Οι συμβασιούχοι είναι 150, ανεξαρτήτων ειδικοτήτων και στην καθαριότητα και σε μηχανήματα έργο και στην ίδρυυση. Με αποτέλεσμα ότι με αποφάσεις του κ. Σκουρλέτη, που μετέπειτα βγήκε σε νόμο και σε ΦΕΚ, έδινε μια παράταση από το 15 για όλο το 2016 και το Νοέμβριο του 2016 έδινε μια παράταση. Μια δεύτερη παράταση. Έδινε μια δεύτερη παράταση μέχρι 31/12/17. Μέχρι εδώ όλα καλά. Τα παιδιά δουλεύουν, συνεχίζουν να δουλεύουν στους Δήμους. Έρχονται όμως τα εντάλματα πληρωμών και οι παρατάσεις των συμβάσεων να πάνε στους επιτρόπους. Ορισμένοι επίτροποι, δεν μπορώ να προσδιορίσω αν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ή το μικρότερο σε όλη την Ελλάδα, έχουν πληρώσει τους συμβασιούχους. Άλλοι επίτροποι κολλάνε στον νόμο ότι είναι αντισυνταγματικός και ότι δεν πρέπει να πληρωθούν. Με αποτέλεσμα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Στην Πιερία ο επίτροπος δεν πληρώνει. Η επίτροπος, προσωπικά εγώ και με τον Γιάννη τον Μαυρίδη, πήγαμε τρεις φορές, τη βρήκαμε. Κάναμε ένα πολύ καλό διάλογο, βάλαμε τους δικούς μας, τις δικές μας απόψεις, σκέψεις, τους νόμους. Η επίτροπος λέει ότι δεν μπορώ να υπογράψω γιατί κάνει καταστρατήγηση το Σύνταγμα. Ερμηνεύει το νόμο δηλαδή. Ερμηνεύει και λέει ότι εγώ πληρώνω μέχρι το 23. Έστειλε τα έγγραφα, μάλλον το Γραφείο Προσωπικού και Οικονομική Υπηρεσία, αφού έκαναν όλα τα έγγραφα, τα έστειλε στην Επίτροπο. Με αποτέλεσμα η Επίτροπος τα έστειλε άκυρα με πράξη, τα έστειλε πίσω στο Δήμο. Υποβάλλεται ξανά την αίτηση σε μένα για να τα ξαναδώ. Ξαναπήγαν τα χαρτιά στην Επίτροπο και για δεύτερη φορά θέλει να τα στείλει Αθήνα. Εάν πάνε Αθήνα, έχουμε το πρόβλημα που να καθίσουν και 2 και 3 και 4 μήνες. Με αποτέλεσμα. Πόσες μήνες είναι η διαπληρωτή? 10 Ιανουαρίου πληρώθηκαν τελευταία στιγμή, το μήνα τον Δεκέμβριο. Είμαστε ακριβώς όλο αυτή τη στιγμή. Όλο το 17 δηλαδή. Όλο το 17 είμαστε απλήρωτοι. Έλεγα πριν ότι τα χαρτιά δεν έφευγαν Αθήνα. Αυτό το αποτρέψαμε σαν ΔΣ. Το αποτρέψαμε, δεν την αφήσαμε, την παρακαλέσαμε ότι δεν πρέπει να φύγουν τα εντάλματα στην Αθήνα για να πάνε στο πρώτο τμήμα, στο ελεγκτικό συνέδριο. Αποφασίσαμε μετά από 3 πολύ δυναμικές συγκεντρώσεις που κάναμε στον καράζ του Δήμου Κατερίνης ότι πρέπει να πάμε σε ειρηνικές, προειδοποιητικές στάσεις εργασίας ή και απεργία. Βλέπετε εδώ τον κόσμο, 150 είναι οι συμβασιούχοι περίπου σε όλους τους 3 Δήμους και στους 3 Δήμους στην Πιερία. Θα κάνουμε πορεία προς το ελεγκτικό συνέδριο. Μία επιτροπή θα είναι να δει την επίτροπο, ελπίζουμε και να το διεκδικήσουμε φυσικά, ότι θα μαζευτεί για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί της με αυτή την επιτροπή από τους συμβασιούχους που ήδη έχει βγει μία τριμελής επιτροπή. Βλέπω είναι και ο κύριος Καστόρης εδώ και ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά, να μεταπίσουμε την επίτροπο για να υπογράψει τα εντάλματα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πρόεδρε, δεν στάκα. Καφέ δεν θες καφέ?